Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο δημοτικό στάδιο του Ασπρόπυργου, εδώ που η Σαντορίνη επικράτησε 1-2 της ομώνυμης ομάδας. Κόουτς, ένα εξαιρετικό μάτς από την ομάδα. Έπαιξε σε κατά διαστήματα απόλυτο ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Κατάφερε και βρήκε 2 γκολ, το ένα στο πρώτο ημίχρονο, το ένα στο δεύτερο. Και απλά δέχτηκε τη μείωση τα τελευταία 10 λεπτά. Ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι που καταφέρατε να βρείτε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σεζόν 2 γκολ και να πάρετε και μια τόσο σημαντική νίκη που σας κρατάει στη Football League? Καταρχάς, ήταν και η πρώτη μας εκτός έδρας νίκη και θεωρώ ότι ήρθε στο πιο κομβικό σημείο του πρωταθλήματος. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη μας και αν ήμασταν πιο προσεκτικοί, ίσως θα έπρεπε και πιο πριν να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι τα παιδιά παίξανε, υπερβάλλανε αυτούς και απέναντι σε συνθήκες με τόσο μεγάλη ζέστη που δεν είχαν καθόλου ανάσες. Νομίζω όμως ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε, είχαμε ένα νεκρό διάστημα, 15-20 λεπτά θα έλεγα. Αλλά μετά στο δεύτερο ημίχρονο το διαχειριστήκαμε πολύ καλά, κρατήσαμε μπάλα, βάλαμε και δεύτερο γκολ. Λίγο αγχωθήκαμε με το γκολ που φάγαμε, αλλά σε γενικές γραμμές αφενός ήταν δίκαιη η νίκη μας, αλλά και αφετέρου είναι μια τεράστια νίκη, γιατί φτάσαμε στους 20 πόντους, θέλουμε ακόμα 2-3 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι από τους κάτω πήραμε έστω έτσι μια διαφορά, όχι ασφαλείας, αλλά μια σημαντική διαφορά, και θεωρώ ότι αν πρώτα Θεός την Κυριακή κερδίσουμε και την, στο γήπεδο μας την Επισκοπή, που είναι δύσκολο βέβαια παιχνίδι, νομίζω πλέον ότι είμαστε στη Super League 2. Θέλω να αναφέρω το γεγονός ότι επειδή ήσασταν τόσο καλοί, καταφέρατε να μην αφήσετε και διαστήματα στα οποία να πιστείτε πάρα πολύ, σε σημείο που να πει η ομάδα ότι χάνει ψυχολογικά ή ότι θα δεχτεί γκολ και θα χάσει το μεγάλο της προβάδισμα. Δηλαδή, ήταν η ομάδα στημένη έτσι, που μπορούσε και να βάλει γκολ, αλλά και να το κρατήσει με σχετική άνεση. Θεωρώ... Κάτι τέτοιο θα γίνει και με την Επισκοπή την Κυριακή στην Άξο? Σίγουρα, γι' αυτό είναι καλή ομάδα η Επισκοπή, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κίνητρο να τελειώσουμε μια και καλή την υπόθεση παραμονή. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, αργεί βέβαια να είμαστε συγκεντρωμένοι. Θεωρώ ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια και με την Καλυθέα και σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι καταλάβανε καταρχάς και οι παίχτες τη σημασία των παιχνιδιών και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ακόμα να πανηγυρίσουμε, έχουμε μια Κυριακή, αλλά και τώρα 20 βαθμοί, πραγματικά με όλες αυτές τις συνθήκες, εννοώ τις γηπεδικές και τις ταξιδίων, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα και αξίζουν σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση βέβαια στους ανθρώπους. Πολλά συγχαρητήρια για όλη αυτή την πορεία που έχουμε κάνει. Εύχομαι και να ολοκληρωθεί ο στόχος και επισήμως. Σας ευχαριστώ πάρα μεγάλη πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ παιδιά, ευχαριστώ.